για μετάβαση στο εξωτερικό από 23 έως 25 πρώτου 2013. Η Βουλή εγκρίνει. Η Βουλή... Ορίστε. Τεκμέρεται η πλειοψηφία, κύριε Πρόεδρε, σύμφωνα με τον κανονισμό σας. Δεν θα συζητηθεί η με αριθμό 51-88 ερώτηση του βουλευτή Θεότητος του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κυρίου Βασιλείου Κυριακάκη προς την Υπουργό Τουρισμού λόγω κολλήματος της Υπουργού. Θα συζητηθεί τώρα η με αριθμό 49-51 ερώτηση του βουλευτή Β' Αθήνας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας κυρίου Χρήστου Κατσότη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σχετικά με τα προβλήματα των εργαζομένων του προγράμματος κοινοφελούς εργασίας της ΜΚΟ Αθηνά στα δημόσια νοσοκομεία της Αττικής. Θα απαντήσει ο Υφυπουργός κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος. Ορίστε κύριε Κατσότη για 2 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βέβαια είπε ο Υπουργός προηγουμένως ότι είναι αρμόδιος για την Πρόνοια. Ωστόσο ο Υπουργός Εργασίας φαίνεται ότι απαξιεί να έρθει εδώ και να απαντήσει για θέματα της αρμοδιότητάς του. Διαπιστώνεται ότι ασχολείται με άλλα ζητήματα, να ικανοποιήσει τις ανάγκες και τα αιτήματα των επιχειρηματικών ομίλων και δεν έρχεται εδώ να ακούσει τα προβλήματα των εργαζομένων. Οι εκατοντάδες λοιπόν εργαζόμενοι των προγραμμάτων κοινοφελούς εργασίας που προσλήφθηκαν μέσω της ΜΚΟ Αθηνά και εργάζονται στις δημόσιες μονάδες υγείας αντιμετωπίζουν σοβαρότερα προβλήματα. Όλοι αυτοί εργάζονται με μισθούς πείνας και χωρίς εργασιακά δικαιώματα, αφού εξαναγκάζονται σε συμβάσεις που δεν προβλέπουν άδειες ανάπαυσης, ασθένειας, αναγνώριση πτυχίου και προϋπηρεσία. Πληρώνονται με σοβαρές καθυστερήσεις. Είναι γνωστό ότι η ΜΚΟ Αθηνά στις διαμαρτυρίες των εργαζομένων, όπου ό,τι απαντά για τις καθυστερήσεις φταίνει οι κρατικές υπηρεσίες. Αναφέρονται επιπλέον ότι οι περιπτώσεις που ο ασφαλιστή τους κάλυψε δεν αντιστοιχεί στην ειδικότητα με την οποία προσλήφθηκαν. Παραδείγματος χάρη, νοσηλεύτρια με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, που προβλέπονται βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα, λαμβάνει ένσημα ως υπάλληλος γραφείου. Συχνά οι διοικήσεις του νοσοκομείου τους αναγκάζονται να εργάζονται σε αντικείμενα άσχετα με το πτυχίο τους ή να κάνουν βάρδιες, όπως νυχτερινά, που δεν προβλέπονται από τη σύμβαση και για τις οποίες δεν πληρώνονται βέβαια με την σχετική προσάυξηση. Ρωτάμε λοιπόν τους υπουργούς πώς θα γίνει αυτοί οι εργαζόμενοι να εργάζονται με βάση την ειδικότητά τους, να καλύπτουν τα ασφαλιστικά για αυτοί και να τηρούνται τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Να διασφαλιστεί άδεια ανάπαυσης και ασθένειας χωρίς περικοπή των αποδοχών, να έχουν αποδοχές ίσως με το μισθό των νέων προσλαμβανομένων στο δημόσιο, με τα αντίστοιχα προσόντα, να διασφαλιστεί το δικαίωμα σε πλήρη δωρεάν περίθαλψη χωρίς όρους με προϋποθέσεις και προϋποθέσεις με σφράγισμα των βιλιαρίων υγείας. Και βέβαια να τελειώνουμε με τη ΜΚΟ και οι εργαζόμενοι να προσληφθούν στα νοσοκομεία με μόνιμη, σταθερή εργασία και πλήρη δικαιώματα. Αυτά είναι τα ερωτήματα και θα θέλαμε τις απαντήσεις από τον Υπουργό που θα απαντήσει. Ο λόγο έχει ο Υφυπουργός, κύριος Παναγιωτόπουλος. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω, κύριε συνάδελφε, ότι το Υπουργείο Εργασίας εκπροσωπείται διε μου. Εγώ εκπροσωπώ την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας. Αν ο Υπουργός εργάζεται στο Υπουργείο του αυτή τη στιγμή, εγώ καλύπτω το μεγαλύτερο κομμάτι του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Επομένως, το Υπουργείο Εργασίας σας απαντά και κακώς λέτε αυτά που λέτε, ότι απαξιεί κτλ. Υπάρχει εκπροσώπηση. Αισθάνομαι ότι δεν είστε ακάλυπτος, μια που τα λέμε τόσο πολύ συχνά εδώ στη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Παίρνετε τις απαντήσεις από το Υπουργείο Εργασίας. Το προσωπικό παρέλκει. Τώρα, από εκεί και πέρα. Πριν από μερικές μέρες κάναμε μια εκτενή συζήτηση στα πλαίσια επίκαιρης επερώτησης της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το πρόγραμμα της κοινοφελούς εργασίας. Παραστήκατε κι εσείς και τοποθετηθήκατε ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματός σας. Στη διάρκεια αυτής της συζήτησης είπαμε πολλά και αναλύσαμε διεξοδικά το ζήτημα. Είπαμε καταρχήν ότι τα προγράμματα κοινοφελούς εργασίας πεντάμινης απασχόλησης ειδικών ομάδων ανέργων που τρέχουν μέσα από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις δεν είναι ούτε διορισμοί, έτσι, ούτε προσφορά θέσεων εργασίας με τη συμβατική μορφή τους. Είναι μια ιδιότυπη μορφή εργασίας και στην ουσία ένα πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο με πόρους ΕΣΠΑ που εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα το ΕΠΑΝΑΔ.
του Υπουργείου Απασχόλησης για την Ανάπτυξη, δηλαδή ανθρώπινου δυναμικού. Ο σκοπός του είναι η ένταξη στην αγορά εργασίας για περιορισμένο χρονικό διάστημα, κάτω από τις συνθήκες, 5 μήνες εν προκειμένου, 57.000 περίπου ανέργων και ειδικά ανέργων που ανήκουν σε συγκεκριμένες ομάδες ευάλωτες. Οπωσδήποτε δεν υπάρχει σχέση αυτού του προγράμματος με το πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων, ακόμα και όπως έχουν διαμορφωθεί μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Επίσης, δεν καλύπτει αυτό το πρόγραμμα πάγιες και διαρκείς ανάγκες των συμπρατώντων φορέων, δηλαδή κυρίως των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή των νοσοκομείων επροκειμένου, στο πεδίο που υλοποιείται η πράξη. Έτσι έχει οριστεί από τους σχεδιαστές του. Η αμοιβή των προσώπων που απασχολούνται σε προγράμματα κοινοφελούς εργασίας καταβάλλεται ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελματικής εξειδίκευσής τους και σε ποσό όχι μεγαλύτερο από 625 ευρώ μηνύας. Όμως 625 ευρώ είναι κάτι παραπάνω από τον κατώτο μισθό. Οπωσδήποτε καταβάλλονται κατά παρέκκληση των νομίμων αμοιβών που προβλέπονται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τις οικίες συλλογικές συμβάσεις. Σε ό,τι δε αφορά την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων στα προγράμματα αυτά, ο ΑΕΔ είναι ο φορέας που καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές και επίσης τους χορηγείται ασφαλιστική κάλυψη από το ΙΚΑΕΤΑΜ για παροχές περίθαλψης. Το βασικό πρόβλημα, όπως ανέλησα, είναι οι καθυστερήσεις που παρουσιάζονται στην καταβολή στις πληρωμές. Οφείλονται από τη μία στον αυξημένο φόρτο εργασίας, αλλά και στην αυξημένη τυπικότητα με την οποία οι υπόλογοι του Υπουργείου διεκπεραιώνουν τη διαδικασία των πληρωμών. Εύλογο από μια οπτική γωνία δεδομένου ότι πρέπει να διαχειριστούν πληρωμές εκατομμυρίων ευρώ. Ο δεύτερος λόγος είναι κάποιες καθυστερήσεις των μη κυβερνητικών οργανώσεων όσον αφορά την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στις αρμόδιες υπηρεσίες. Πολλές φορές δικαιολογητικά καταβάλλονται αποσπασματικά, τμηματικά, με μια και δύο και τρεις δόσεις και αυτό συνεπάγεται καθυστέρηση. Κύριε Υπουργέ, στη δευτερολογία. Τώρα, κάποια ειδικά στοιχεία για την στη δευτερολογία σας, στη δευτερολογία. Έχουμε νομοσχέδιο μπροστά μας, κύριε Υπουργέ. Ορίστε, κύριε Κατσούτη. Είναι φανερό πως και εσείς ομολογήσατε σκοπός αυτών των προγραμμάτων κοινοφελούς εργασίας δεν είναι η καταπολέμηση ανεργίας όπως προκλητικά ισχυρίζεστε. Η κυβέρνηση η ίδια. Αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Αφού σε 5 μήνες οι εργαζόμενοι απολύονται. Όπως έγινε βέβαια και πριν με τους εργαζόμενους στο stage, τους επικουρικούς, τους συμβασιούχους. Τα προγράμματα αυτά εκφράζουν τη σύγχρονη εργασιακή κόλαση, ιδιαίτερα για τους νέους εργαζόμενους. Τώρα είναι 625 επειδή ο μισθός ο κατώτερος είναι 751, τώρα που ο μισθός είναι 586 κάνετε προγράμματα με 460 και 400 ευρώ. Αποτελούν πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των επιχειρηματικών ομήλων για να υπηρετήσουν την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία. Με την ανατροπή της σταθερής και μόνιμης εργασίας σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Με την ανακύκλωση της ανεργίας, με τη μισοεργασία, την κατάργηση στην πράξη των συλλογικών συμβάσεων εργασίας για πάμφθηνη εργατική δύναμη που απαιτεί σήμερα το μεγάλο κεφάλαιο. Είναι γνωστό, κύριε Υπουργέ, ότι οι εργαζόμενοι φεύγουν από τα νοσοκομεία στις 28 του Γενάρη. Θα δημιουργηθεί πρόβλημα σε πολλά νοσηλευτικά τμήματα κυρίως όπου οι εργαζόμενοι κάλυπταν τις ελλείψεις προσωπικού και το ξέρετε πολύ καλά και ο Υπουργός Υγείας το ξέρει πολύ καλύτερα που είναι δίπλα σας. Ιδιαίτερα στο αντικαρκυνικό νοσοκομείο του Πειραιά, Μεταξά, όπου εργαζόταν 58 εργαζόμενοι μέσω της ΜΚΟ. Συζητείτε το ενδεχόμενο να συμπτυχθούν, να συγχωνευτούν τα νοσηλευτικά τμήματα γιατί το μόνιμο προσωπικό δεν επαρκεί. Οι εργαζόμενοι έχουν πληρωθεί βέβαια το Δεκέμβρη, όμως δεν τους πληρώνουν αναρτητικές άδειες, οι οποίες είναι εγκεκριμένες από το ΙΚΑ. Τι λέτε γι' αυτό? Στους εργαζόμενους κολλάνε ένσημα υπαλλήλου γραφείου. Δηλαδή αυτοί που δουλεύουν με το πρόγραμμα αυτό είναι κοινοφελούς εργασίας. Δεν είναι εκπαίδευσης, δεν είναι κατάρτισης. Κι όμως δουλεύουν λοιπόν και δουλεύουν σαν υπάλληλοι γραφείου και όχι σαν εργαζόμενοι όπως οι νοσηλευτές στα Βαρέα και Ανθιγυνά, να ασφαλίζονται δηλαδή εκεί. Οι εργαζόμενοι διεκδικούν να τους δοθεί επίσημη βεβαίωση ότι εργάστηκαν σε νοσοκομεία και να τους αναγνωριστεί ο χρόνος εργασίας ως χρόνος προϋπηρεσίας. Γιατί αυτό δεν το κάνετε? Τι είναι αυτό που σας κολλεί και δεν δίνετε αυτή τη βεβαίωση στους εργαζόμενους? Πού εργάστηκαν? Σαν νοσοκομεία εργάστηκαν.
Μια βεβαίωση θέλω ότι όντως εργάστηκαν στα νοσοκομεία. Ότι έχουν προϋπηρεσία στα νοσοκομεία όλη αυτή την περίοδο. Εμείς, κύριε Υπουργέ, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αυτά τα προγράμματα είναι, πώς το λένε, ένας μηχανισμός στα χέρια σας για να μπορέσουν να καταργήσουν όχι μόνο τις συλλογικές συμβάσεις, αλλά και κάθε άλλο δικαίωμα που έχει κατακτηθεί με σκληρούς αγώνες όλα τα προηγούμενα χρόνια. Γι' αυτό και η νεολαία ιδιαίτερα πρέπει να συμμετέχει στο μεγάλο συλλαλητήριο που γίνεται μεθαύριο, 24 του μήνα, ενάντια σε αυτά τα προγράμματα που θέλουν την νεολαία μισοάνεργη, μισοεργαζόμενους, με πάμφτινη εργατική δύναμη, χωρίς συλλογικές συμβάσεις και δικαιώματα. Εμείς, σε ό,τι μας αφορά, θα προσπαθήσουμε για την κατάργησή τους. Λόγο έχει ο Υφυπουργός κ. Παναγιωτόπουλος. Από ό,τι κατάλαβα, προτείνεται, κύριε συνάδελφε, την κατάργηση των προγραμμάτων κοινοφελούς εργασίας. Εγώ θα σας αντιπροτείνω ότι τα προγράμματα αυτά είναι μια έστω και μια πρόσκαιρη τόνωση της απασχόλησης για ομάδες ιδίως ιδιαίτερα ευπαθείς, και δεν μπορώ να μη χαρακτηρίσω ως ιδιαίτερα ευπαθή ομάδα αριθμούς ανθρώπων που είναι άνεργοι εδώ και πάρα πολλούς μήνες, έτσι για 20 και 15 μήνες, και στη συνέχεια βρίσκουν, εν πάση περιπτώσει, μία ασπιρίνη, έτσι, μία πρόσκαιρη λύση σε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Εν πάση περιπτώσει, δεν νομίζω ότι κάνει τόσο κακό στην κοινωνία, δίνει κάποιες ανάσες τόνωσης. Από εκεί και πέρα. Για τη συγκεκριμένη, ως προς το συγκεκριμένο ερώτημα, για τη ΜΚΟ Αθηνά. Η δικαιούχος εταιρεία, λοιπόν, ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης και ψυχοθεραπείας με διακριτικό τίτλο Αθηνά, καλείται να υλοποιήσει τις εξής πράξεις. Δημιουργεί θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινοφελούς εργασίας στην περιφέρεια Αττικής και ειδικότερα στην Ανατολική Αττική, στο δυτικό τομέα, στον κεντρικό τομέα, στον νότιο τομέα και στον Πειραιά. Ήδη για αυτές τις δράσεις έχει καταβληθεί το 90% των προϋπολογισμών τους. Σύμφωνα με ανακοίνωση, με την επίσημη ανακοίνωση, την επίσημη ενημέρωση μάλλον, που έχω από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου. Επομένως, καταβάλλονται τα δεδουλευμένα και τρέχει η εξόφληση του 100% των υποχρεώσεων της ΜΚΟ απέναντι στους εργαζόμενους. Επίσης, αναφορικά με τις καταγγελίες που κάνετε για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας, τουλάχιστον για τους εργαζόμενους που απασχολούνται στο νοσοκομείο Αττικών, θα σας ενημερώσω ότι το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας έκανε έρευνα και κατά την έρευνα αυτή προέκυψε ότι δεν έχει γίνει καμία καταγγελία για μη καταβολή αποδοχών ή για παράβαση άλλων διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας από τους εργαζόμενους της ΜΚΟ Αθηνά που απασχολούνται στο νοσοκομείο Αττικών. Επίσης, να προσθέσω ότι, και το είχα πει αυτό και στην διάρκεια της συζήτησης επίκαιρης επερώτησης, πριν τα Χριστούγεννα, προς το τέλος Δεκεμβρίου λοιπόν του 2012, η Γενική Διεύθυνση Συνδικών και Υγιεινής Εργασίας του Υπουργείου Απασχόλησης εξέδωσε εγκύκλιο για την εφαρμογή διατάξεων ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων στα προγράμματα κοινοφελούς χαρακτήρα. Έχουμε την αίσθηση ότι θα υπάρξει πλήρη συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις του νόμου όσον αφορά την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων. Εν πάση περιπτώσει, εμείς ως Υπουργείο Εργασίας κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε, δηλαδή να ενημερώσουμε σχετικά με τις υποχρεώσεις αυτές. Όπως σας είπα, η ΜΚΟ προβλέπουν στις τελικές πληρωμές, είναι σε φάση εξόφλησης, εξαρτάται και από τη συνέπεια ως προς την υποβολή δικαιολογητικών από ΜΚΟ. Εκεί παρατηρούνται κάποιες καθυστερήσεις. Όμως αυτές, η μία μετά την άλλη, ξεπερνιόνται. Πρόκειται για μια ιδιότυπη μορφή εργασίας. Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των εργαζομένων προβλέπονται από την ατομική σύμβαση. Στα πλαίσια αυτά διαμορφώνεται η κοινοφελής εργασία. Ναι, υπάρχουν θέματα προς βελτίωση. Ενδεχομένως σε μια δεύτερη έκδοση αυτού του προγράμματος θα κάνουμε τις σχετικές διορθώσεις. Αλλά εν προκειμένου, αυτά είναι, όπως σας είπα, δεν είναι ούτε διορισμός, ούτε κάλυψη πάγιας και διαρκούς θέσεις εργασίας στο δημόσιο τομέα. Σας ευχαριστώ. Δεν θα συζητηθούν με αριθμό 53-70 ερώτηση και αίτηση κατάθεση εγγράφων του βουλευτή.